Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί τον κλάδο μας είναι τα My Data. Είναι ένα σύστημα που μας φέρανε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, με πολλές εκκρεμότητες και επίκυνται τα πρόστιμα πάνω στο κεφάλι μας. Ζητάμε την κατάργηση κάθε μορφής προστίμου ό,τι αφορά τα My Data. Ζητάμε να λειτουργήσουν τα My Data, είμαστε υπέρ, αλλά όχι προς το παρόν πρόστιμο. Άλλο θέμα. Η θεσμοθέτηση άμεσα της άδειας ασθενείας του λογιστή και της άδειας μητρότητας για τις γυναίκες λογίστρες. Καθώς επίσης και θεσμοθέτηση αδείας του λογιστή το μήνα Αύγουστο, χωρίς καμία δηλωτική υποχρέωση. Επίσης, συνήθως οι φορολογικές δηλώσεις λήγουν τον Αύγουστο. Δεν ζητάμε παρατάσεις. Θέλουμε να λειτουργεί το σύστημα, να ανοίγει το Μάρτιο και να κλείνει τον Ιούλιο. 4 μήνες μας αρκούν για να υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν ζητάμε παρατάσεις. Αλλά θέλουμε το Μάρτιο που θα ανοίγουν οι δηλώσεις να λειτουργούν όλα τα συστήματα. Δεν μπορεί να ανοίξουν οι δηλώσεις το Μάρτιο και να μην έχουν οι τράπεζες ενημερώσει στο σύστημα ή να μην έχει ενημερωθεί το σύστημα από τους άλλους δημόσιους φορείς. Δραστικό εξορθολογισμό των προστήμων. Για παράβαση μη υποβολής περιβαντολογικού τέλους ενός ευρώ, το πρόστιμο είναι 250, αν είναι δυνατό. Άμεσα μέτρα για αντιμετώπιση της ακρίβειας. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης. Κατάργηση των έμεσων φόρων. Και του ΦΠΑ στα είδη διατροφής και στα τιμολόγια ενέργειας σύνδρευσης και τηλεπικοινωνίας. Αφορολόγητο όριο στις 12.000. Αφορολόγητο όριο. Και 3.000 για κάθε παιδί. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Της προκαταβολής φόρου και του ένφια για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτά ήθελα να πω. Επίσης, ακούγεται ότι θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυξήθηκαν. Δεν τα είδαμε ακόμα. Θα τα δούμε. Κατάργηση. Να μην αυξηθούν.